Ήρθε η ώρα όμως να παρουσιάσω την αγαπημένη μου φίλη, φιλενάδα και συγγραφέα του βιβλίου «Απ' τα Γκούτσι στο Ταγάρι». Δεν έχουμε και πλάνα, βρε Ισμήνη μου. Τι κάνεις, Ισμήνη μου? Ισμήνη Μπάρακλη, παρακαλώ. Καλησπέρα, Μαρίνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνεις, αγάπη μου? Εδώ κοντά σου. Ναι, και εγώ. Γιατί είμαστε φίλες πολύ λίγο, αλλά εντάξει, φιλενάδα κολλητή. Ναι, δεν είναι. Πέτυχε. Αλλά πέτυχε, έτσι. Δεν έτυχε, πέτυχε. Έτυχε λοιπόν και παρουσίασα και μου άρεσε πάρα πολύ και πέρασε και πολύ ωραία στην παρουσίασή σου από τα Γκούτσι στο Ταγάρι, που πάει καταπληκτικά αυτό το βιβλίο. Ναι, πάει πολύ καλά. Πόσο καιρό κυκλοφορεί? Μέσα σε ένα μήνα έχουμε προχωρήσει στην επόμενη έκδοση. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, αρέσει πολύ στις γυναίκες. Εγώ που το διάβασα και μίλησα και γι' αυτό, δεν έχουμε όμως πλάνα, θα δείξουμε όμως πλάνα σε μια άλλη εκπομπή. Είναι πραγματικά μια ιστορία αγάπης, εσωτερικών αναζητήσεων και εξωτερικών αλλαγών. Πραγματικά βρίσκεις εδώ κάτι από σένα, κάτι από μένα, κάτι από ο καθένας, η κάθε μια που το διαβάζει, πραγματικά βρίσκει πράγματα. Βέβαια. Πώς το εμπνεύστηκες αυτό? Είναι δικά σου, είναι... Είναι βιωματικό. Έτσι είναι. Ναι, και από τη δική μου τη ζωή και από τις φιλενάδες μου και από όλες τις γυναίκες που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Είναι αληθινό νομίζω και γι' αυτό αγγίζει και τις γυναίκες. Είναι αληθινό. Είναι μυθιστόρημα, είναι ένα μυθιστόρημα. Βέβαια, είναι ένα χαρούμενο μυθιστόρημα. Έτσι, μπράβο. Και έχει πολύ ωραία και αισιόδοξα μηνύματα. Και μας μιλάει λοιπόν για τη ζωή της Ιόλης, μιας φαινομενικά λέει εύθραυστης αλλά κατά βάθος δυνατής γυναίκας, αγωνίζεται να βρει τις ισορροπίες της στην εσωτερική γαλήνη και τη χαμένη αισιοδοξία. Αυτό σαρκάζεται, ωραίο, πραγματικά υπάρχει. Βέβαια. Διακομωδεί, απομυθοποιεί, αλλά μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή κάνει τον απολογισμό της στην πιο αστεία του εκδοχή. Αλλάζει ιδέες, αναθεωρεί αντιλήψεις του παρελθόντος και προχωράει μπροστά κρατώντας μόνο τις ουσιαστικές αξίες της ζωής της. Με άλλα λόγια, από τα Γκούτσι στο Ταγάρι. Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς. Και όχι η οικονομική κρίση. Ναι, γιατί μόνο και μόνο αν το διαβάζαμε από τον τίτλο, όταν το πρωτοπήρα στα χέρια μου, θα έλεγα ότι από τα Γκούτσι στο Ταγάρι, και ωραίος και εμπορικός ο τίτλος. Ναι. Όλοι μας ξέρουμε πόσο αγαπάμε εμείς οι Ελληνίδες τα Γκούτσι και τις Louis Vuitton. Και θα λέγαμε ότι θα ήταν ένα μυθιστόρημα ότι πώς αλλάξαν οι συνήθειες μιας κοπέλας και πήγε από τα Γκούτσι στο Ταγάρι, όμως δεν είναι αυτό. Η έκπληξη του βιβλίου είναι ότι στο Ταγάρι, όταν καταλήγει η ηρωίδα στο Ταγάρι, η ζωή είναι πολύ καλύτερη από πριν. Και αυτό είναι η έκπληξη, νομίζω. Βρίσκεις τα πραγματικά νοήματα. Ναι, ναι, ναι. Ακολουθείς τις αξίες της ζωής και καταλήγεις εκεί. Όμως να το πάρουμε λίγο από την αρχή για να... Έτσι, μπράβο. Περιμένω να μας το πεις. Να μας ενημερώσεις για να είμαστε μέσα σε όλα. Να μιλήσουμε λοιπόν για την ηρωίδα. Η ηρωίδα είναι μια σύγχρονη γυναίκα που μοιάζει πολύ με μένα, μοιάζει πολύ με σένα, αλλά και με μεγαλύτερες γυναίκες. Σίγουρα. Γιατί νομίζω ότι αγγίζει τις... Όλες. Ακριβώς όλες τις ηλικίες. Η οποία είναι μοιρασμένη σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Και σε όλους αυτούς προσπαθεί με υπερβάλλοντα ζήλο να είναι πολύ καλή. Η τελειότητα, σε όλο τη το μεγαλείο. Ακριβώς. Γι' αυτό βρήκα και τον εαυτό μου. Κύλωμα, αφού κάποια στιγμή είδες, το είπα κιόλας, ότι είναι σαν να έβλεπα εμένα. Και λέω, κάποιος με παρακολουθεί και μου κάνει πλάκα τώρα. Ναι. Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Μα αφού ήταν έτσι. Γράφεις για τη ζωή μου και δεν με ξέρεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι σύζυγος η Ιόλη, είναι μητέρα, είναι εργαζόμενη, είναι και κόρη. Και προσπαθεί με υπερβάλλοντα ζήλο να είναι πολύ καλή. Μπορεί κάποιες φορές έτσι να ξεφεύγει, να γίνεται και λίγο υπερβολική. Εκείνη όμως αισθάνεται χαμένη μέσα στον πύργο της Βαβέλ. Νιώθει πως δεν την καταλαβαίνουν. Νομίζει ότι αδικείται, ότι καταπιέζεται. Παρόλα αυτά όμως δεν παρετείται. Αγωνίζεται. Αγωνίζεται να βρει τις ισορροπίες της, την χαμένη της αισιοδοξία. Αγωνίζεται να βελτιώσει τη ζωή της. Και μέσα από αυτόν τον αγώνα κάπου καταλήγει. Και... Έχει και ωραία νοήματα, έχει και ωραίες λύσεις σε διάφορα, δηλαδή πιο εύκολα πράγματα. Δίνει τις λύσεις της απλά όπως θα τις έλεγε μια φίλη σου σε σένα. Ακριβώς. Και έχει και τη φίλη μέσα, έχει και την κολλητή. Βέβαια, έχει και πολύ ωραία μηνύματα φιλίας. Εγώ θέλω να πω ότι το βιβλίο, μια και μιλήσαμε για τη φιλία τώρα δύο λεπτά πριν, είναι αφιερωμένο στις φίλες σου. Ναι, είναι αφιερωμένο στις φίλες μου. Και στις φιλενάδες σου. Ναι, βέβαια. Γιατί... Και το λέω αυτό γιατί στην παρουσίαση που είχα παρελάβει και εγώ μέρος για να
στην πρώτη παρουσίαση που έκανες, δεν θυμάμαι, πρώτη ήταν, ναι, στην πρώτη επίσημη παρουσίαση που μίλησα κι εγώ, είχες φτιάξει και δύο καταπληκτικά βιντεάκια. Ένα βέβαια για τη Μέρη Παναγιωταρά, που υποτίθεται ότι είναι και η σύγχρονη, πόσο σύγχρονο τραγούδι, πριν από 30 χρόνια το ακούγαμε, και ξανά είναι, πόσο διαχρονικό. Διαχρονικό. Είναι σύγχρονο και είναι αυτό, the story of my life, που θα έλεγαν ακριβώς, και οι φίλοι μας. Ναι. Η ιστορία κάθε γυναίκας που θέλει να τα προλάβει όλα. Έτσι, ναι. Έτσι, και είχες φτιάξει κι άλλο ένα βιντεάκι στο τέλος που μας συγκίνησε πάρα πολύ. Αφιερωμένο στις φίλες. Αφιερωμένο στις φιλενάδες σου. Και, ναι, αφιερωμένο και στις φίλες όλων των γυναικών που βρισκόντουσαν εκεί. Γιατί σε στηρίζουν. Ναι, σε στηρίζουν αυτό, πραγματικά. Είναι οι σταθερές αξίες της ζωής και πιστεύω ότι έχουν να κάνουν και με τα νεμελά μας χρόνια και με την παιδική μας ηλικία. Μας θυμίζουν πολλά οι φίλες μας. Βοηθούν και είχες πολύ και πολλές φίλες σου εκεί στην. Ναι, ναι. Ναι. Και πολλές, είχαν συγκινηθεί. Ναι. Ήθελα να πω λοιπόν για την ηρωίδα ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή καταλήγει, αλλάζει ιδέες, απομυθοποιεί αξίες του παρελθόντος και καταλήγει ότι η πραγματική ευτυχία δεν έχει να κάνει τόσο με τα υλικά αγαθά, με τα ταξίδια, με τις Gucci τσάντες, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με την ψυχική γαλήνη. Και αν μια γυναίκα έχει καταφέρει να τα έχει καλά με τον εαυτό της και να έχει κατακτήσει την ψυχική γαλήνη, αυτό νομίζω ότι είναι η επιτυχία. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Και αν αποφασίσει να κυκλοφορεί και με ένα ταγάρι. Θα το κάνει και μόδα. Ακριβώς. Λανσάρει και μόδα, ναι. Αυτό ακριβώς είναι. Είναι ευτυχής, είναι ευτυχισμένη. Και αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου, λοιπόν. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σου, έτσι, απόφευγμα. Γιατί έχεις και κάποια αποφεύγματα. Να μιλήσουμε για τον μπαμπά σου αυτά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το διάβασα, δεν το ήξερα. Εγώ έχω πολλά αγαπημένα. Δηλαδή, σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο, ή μάλλον σε κάθε ενότητα, θα σε έλεγα κάθε καλύτερα. Ενότητα, ναι. Έχει και κάποια, γράφεις και κάποια αποφεύγματα. Ναι, τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτό που θα, με αυτό που θα ακολουθήσει. Και είναι και η ουσία. Εμένα μου αρέσει ένα να το διαβάσω, που λέει στην ενότητα 7, μην ζητάς όσα συμβαίνουν να γίνονται όπως τα θέλεις εσύ, αλλά να δέχεσαι όσα γίνονται όπως γίνονται και όλα θα πάνε καλά. Πολύ αυτό αισιόδοξο. Είναι πραγματικά, όχι μόνο αισιόδοξο, είναι το κάτι το οποίο θα έπρεπε εγώ να το έχω κολλήσει σε post-it. Γιατί μονίμως ζητάω να γίνονται όπως θέλω εγώ τα πράγματα. Και να το βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτό είναι. Και δεν αφήνεις και να κυλήσει κάτι. Ναι, και ναι, το σταματάς και το ξαναρχίζεις και το σταματάς. Άστο να κυλήσει να δεις, να χαίρεσαι την κάθε μέρα. Γιατί πραγματικά είναι ένα αισιόδοξο βιβλίο. Εντάξει, το τι βέβαια τέτοιο έχουμε κάνει στα Gucci, αλλά έχουμε και στο ταγάρι κάνει διαφήμιση. Που πραγματικά το διαβάζεις σε 2-3 μέρες, άντε, άμα είσαι και σε διακοπές, ναι, ακόμα ναι, καλύτερα, δηλαδή, ναι, δεν το συζητάω. Θέλεις να δεις τι θα γίνει παρακάτω, γιατί σου δίνει και πραγματικά λύσεις και για σένα και για μένα. Δηλαδή, για κάποια πραγματάκια που τα βλέπουμε και σε εμάς τους ίδιους και όταν τα βλέπεις πώς τα χειρίζεται με έναν άλλον τρόπο ίσως ή πώς τα χειρίζεται σε γενικές γραμμές η ηρωίδα, παίρνεις ιδέες. Ιδέες και λύσεις. Ναι, έτσι είναι. Είναι ένα χαρούμενο βιβλίο. Νομίζω πως εξωτερικεύει ένα χαμόγελο. Έχει πολλά αισιόδοξα μηνύματα. Και είναι γραμμένο από μια σύγχρονη γυναίκα, όπως λέω εγώ για σένα. Σε όλες εμάς τις σύγχρονες γυναίκες. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Όλες τις γκάμας και των ηλικιών, θα έλεγα. Αυτό είναι. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή συντροφιά για το καλοκαίρι. Γιατί τι άλλο χρειαζόμαστε από ένα ευχάριστο βιβλίο που θα μας δώσει και το γέλιο, αλλά θα μας προχωρήσει, θα μας δώσει και άλλα πράγματα. Εσύ, όταν το έγραφες, τι ήθελες να δώσεις, ας πούμε, στην αναγνώστρια που θα το διαβάσει, τι έλεγες να της δώσεις? Ναι, ήθελα να φτιάξει λίγο τη διάθεσή της και να φτιάξει και τη δική μου τη διάθεση την ώρα που το έγραφα, αλλά φυσικά και των αναγνωστών. Αυτό, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, να διασκεδάσουμε. Μέσα από πραγματικά πράγματα, πραγματικές λεπτομέρειες. Μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τη ρουτίνα που υπάρχει και στις καλύτερες οικογένειες, υπάρχει σε όλα τα σπίτια. Πες το ξανά. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι, αυτός ήταν ο σκοπός μου και ελπίζω να τα έχω καταφέρει. Όχι, το έχεις πετύχει. Κυκλοφορεί ούτως ή άλλως, είπαμε, ένα μήνα από τις εκδόσεις Μήνας. Βέβαια, από τις εκδόσεις Μήνας. Έτσι. Και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ναι, μα καλά, πάρα πολύ καλά, και θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά. Το έχουν αγκαλιάσει οι γυναίκες και χαίρομαι πολύ. Και, ναι. Έχει καιρό εξώφυλλο, που εμένα είναι το αγαπημένο μου χρώμα αυτό.
Βέβαια, και έτσι ναι, είναι και κοριτσιστικό, είναι και γκέρλι. Ναι, είναι και κοριτσιστικό. Και, ναι. Το, και βέβαια, εντάξει, μέσα σε αυτό το βιβλίο που δίνει λύσεις σε, σε πολλά θεματάκια της καθημερινότητας, η Ιόλη, η κοπέλα, ας πούμε, που είναι η ηρωίδα, είναι και περνάει από όλες τις φάσεις της γυναίκας. Έτσι, όπως το είπες και εσύ στην αρχή, και από την γυναίκα και από, από την μαμά και από την εργαζόμενη και από την κοπέλα που θα ήθελε, ναι, ας πούμε, να έχει και ένα, μια εξωζωγική τυχή σχέση, αλλά δεν ξέρουμε από τελικά. Το φλερτ, έτσι, από πιθανό, τα πάντα. Ναι. Πόσα πράγματα δηλαδή θέλουμε να είμαστε κάθε μέρα και τα θέλουμε και τέλεια. Για να δούμε μπορούμε να το πετύχουμε και πώς το πετυχαίνει και η Ιόλη. Αν το πετυχαίνει. Κοίταξε, γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα, όπως πάντα. Έτσι κάποια είναι. Τα αφήνεις, κάποια έτσι προχωρά, ναι, προχωράνε έτσι μόνα είναι. Τους. Έτσι είναι, βαστάς τις αξίες της ζωής, αφήνεις πράγματα πίσω σου τα οποία είναι περιτά, συνειδητοποιείς κάποια στιγμή συνειδητοποιείς, νομίζω ότι είναι περιτά. Αυτή είναι η λέξη. Και ηθελημένα πια, έτσι κάνεις επιλογές, συνειδητές επιλογές. Και όπως σε πάει, όπως σε πάει η ζωή, όπως σου διάβασα και αυτό που το είπε ο επίκτητος, ότι άφησε και τα πράγματα να ρέουν λίγο, να σε πάνε. Μην τα φρενάρεις, λες, όχι, εγώ το θέλω έτσι και έτσι θα γίνει. Ναι, έτσι είναι. Το ηθικό μου δίδαγμα. Σωστά, έτσι. Λοιπόν, δεν σε ρωτάω για αν θα κάνεις και κάτι άλλο, είναι πολύ νωρίς. Ετοιμάζουμε και ένα παιδικό βιβλίο με τις εκδόσεις Μίνωας. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Όχι, είναι εντάξει, εμείς είμαστε εδώ από το Gucci. Ναι, αλλά... Εντάξει, θα σε ξανακαλέσουμε εδώ. Βέβαια, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε πολλά. Να πω ότι δύο βιβλία από τα Gucci στο Ταγάρι από τις εκδόσεις Μίνωας θα είναι δικά σας και θα στέλνετε mailάκια. Μαρίνα Σεραφιμίδου, παπάκι, yahoo.com και εμείς την Τετάρτη θα τα κληρώσουμε εδώ. Να το. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση. Ναι, και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Είσαι ούτως ή άλλως μέσα στα 10 πρώτα, είσαι. Ναι, ναι, ναι. Είσαι μέσα στα 10 πρώτα. Άντε και πρώτο. Και πρώτο. Μακάρι. Λοιπόν, να σε χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Και να χαιρετήσω και εσάς, αγαπητοί μου, να σας πω να περάσετε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί, να προσέχετε τον εαυτό σας, να περάσετε γενικά καλά. Κάντε καμιά βουτιά. Φιλάκια πολλά.